Εκ μέρους του πρώτου ΚΕΛ Καλαμαριάς και της Εθελοντικής Επιτροπής Μαθητών Καλαμαριάς χαιρετίζουμε το σημερινό μαθητικό και φοιτητικό συλλαλητήριο. Οι μαθητές Καλαμαριάς όλο το προηγούμενο διάστημα δεν μείναμε με σταυρωμένα τα χέρια, δεν μείναμε θεατές. Ξέρουμε πως για όσα συμβαίνουν μέσα και έξω από τα σχολεία μας υπάρχουν ένοχοι. Όλοι όσοι εφαρμόζουν πολιτικές που βάζουν τα κέρδη κάποιων πάνω από τις ζωές μας. Γι' αυτό, μετά το τραγικό έγκλημα στα τέλη, ενώσαμε τις φωνές μας με τους χιλιάδες μαθητές και φοιτητές και εργαζομένους στα τεράστια συλλαλητήρια που διοργανώθηκαν. Γι' αυτό, δώσαμε μαζικά το παρόν στην δράση της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Θεσσαλονίκης μετά το νέο έγκλημα Ανοιχτά της Πύλου, με θύματα πρόσφυγες. Στην ίδια κατεύθυνση, η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε αγωνιστικά με διεκδίκηση και αλληλεγγύη. Συμμετείχαμε στην πανελλαδική απεργία στις 21 Ιανουαρίου στο πλευρό των εργαζομένων, με κάποια σχολεία, όπως το 5ο ΙΕΛ, να παίρνουν αγωνιστικές αποφάσεις συμμετοχής. Δείξαμε την αλληλεγγύη μας στους πλημμυροπαθούντες της Θεσσαλίας, συλλέγοντας τα σχολεία μας ήδη πρώτης ανάγκης, γιατί γνωρίζουμε ότι η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Συνεχίζουμε να δείχνουμε αποφασιστικά την αλληλεγγύη μας στο λαό της Παλαιστίνης, που σφαγιάζεται ασταμάτητα με πολύ μορφές δράσεις. Γιατί δεν ανεχόμαστε να κάνουμε μάθημα σε αίθουσες τρύπες, σε παλιά κτίρια. Γιατί δεν θα αφήσουμε το σχολείο να μετατραπεί σε νέα τέπη. Γιατί δεν δεχόμαστε να έχουμε μέχρι και σήμερα ελλείψεις σε καθηγητές, ακόμα και σε μαθήματα κατεύθυνσης. Γιατί θέλουμε λεφτά για την παιδεία, γιατί δεν θα δεχτούμε να γίνει νόμος, να γίνει νόμος η αδικία του στο σχολείο. Γι' αυτό και από τη σημερινή πορεία διεκδικούμε αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού για την παιδεία, ασφαλή και σύγχρονα κτίρια, να γίνουν έλεγχοι, επιδιορθώσεις και να παίρνουν μέτρα για σεισμούς και πλημμύρες. Να καλυφθούν όλα τα κενά σε καθηγητές, πρόσληψη περισσότερων καθηγητών για να σπάσουν τα τμήματα και να μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά για ενισχυτική διδασκαλία για όσα παιδιά δεν χρειάζονται. Αναβάθμιση των υποδομών στη σχολεία μας, των εργαστηρίων στα ΕΠΑΛ και γενικά των αθλητικών χώρων που πολλά σχολεία μας στεγάζουν. Να χρηματοδοτηθούν όλες τις σχολικές εκδρομές, να μην χάσει κανένας μαθητής. Ούτε σκέψη για ιδιωτικά πανεπιστήμια, για πανελλαδικές σε όλο το Λύκειο, επιπλέον εξετάσεις και στο γυμνάσιο. Μείωση των τιμών στα κηλικία, με κατάργηση του ΦΠΑ και δωρεάν γεύμα από το Υπουργείο Παιδείας. Ούτε ευρώ από τις τσέπες μας για θέρμανση. Δωρεάν μετακίνηση για τους μαθητές στα μέσα μαζικής μεταφοράς και κατάργηση της ΕΒΕ και της Τράπεζας Θεμάτων. Γι' αυτό ξαναδίνουμε ραντεβού με ακόμα περισσότερους μαθητές στις 17 Νοέμβρη στις 5, όπου συμμετέχουμε στον αγωνιστικό εορτασμό και στην αντιπεριελαστική πορεία έξω από το Πολυτεχνείο.